Είναι σε κρεμότητα, αλλά σε πολύ καλό δρόμο οι επισκευές και οι συντηρήσεις όλων των κέντρων υγείας. Εμείς ήδη ήμασταν έτοιμοι για τα 4 κέντρα υγείας εκτός από τη Μεγαλόπολη εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είχαν εγκριθεί με κάποιες μικρές παρατηρήσεις οι μελέτες από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου. Τώρα η αρμοδιότητα αυτή έχει μεταφερθεί στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας και θα συνεχιστεί η διαδικασία. Και αυτό είναι καλό για μας, γιατί είμαστε πιο κοντά, είμαστε σε στενή επαφή με τον κύριο Δαδούλη. Ήδη κατατέθηκε και η μελέτη που την εκπώνησε σε συνεργασία η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, ο Δήμος Τρίπολης με το Δήμο Μεγαλόπολης. Θεωρώ ότι είμαστε έτοιμοι για να ξεκινήσει η διαδικασία της ένταξης και των τεχνικών δελτίων. Παράλληλα, εμείς δεν έχουμε άλλα έργα αυτή τη στιγμή από πλευράς έργων. Ήδη το ψυχιατρικό νοσοκομείο έχει ολοκληρωθεί. Εγκρίθηκαν και οι όροι περιβαλλοντικοί του νοσοκομείου. Και θεωρώ ότι πολύ σύντομα θα ξεκινήσει η κατασκευή του έργου. Τώρα, παράλληλα, εκκρεμεί και άλλη μία πρόταση ένταξης για ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, για ένα καινούριο μαγνητικό τομογράφο 1 εκατομμύριο ευρώ, ένα σύστημα ψηφιακής μαστογραφίας, ένα τροχύλωτο ακτινολογικό σύστημα και 6 μηχανήματα τεχνητού νεφρού. Ήδη σήμερα το πρωί επικοινώνησα με την ΕΠΗ, γιατί η ΕΚΤΗ ΔΥΠ έχει εγκρίνει την πρότασή μας και έχει πάει στην ΕΠΗ. Ήδη επικοινώνησα σήμερα το πρωί με την ΕΠΗ. Ανασύραμε μαζί, έτσι ύστερα και από πίεση, το φάκελο. Υπήρχαν κάποιες μικροπαρατηρήσεις, τις οποίες αυτή τη στιγμή οι τεχνικές υπηρεσίες τις προχωράμε και πιστεύω ότι σύντομα θα ενταχθεί στο ΕΣΠΑ και η προμήθεια αυτού του εξοπλισμού που θα ανακουφίσει πάρα πολύ τη λειτουργία των αντίστοιχων τμήματων για τα οποία προορίζεται. Συνάντηση με την ηγεσία του Στρατιωτικού Νοσοκομείου πραγματοποίησε η Διοικήτρια του Πανεργαδικού Νοσοκομείου Τρίπολης για την υποβολή πρότασης με σκοπό την παραχώρηση τμήματος του δεύτερου ορόφου του. Πληροφορήθηκα εχθές ότι ήρθε η έγκριση και ήδη από Δευτέρα ξεκινάμε εργασίες. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα, γιατί αυτοί οι χώροι που μας παραχωρεί το Στρατιωτικό Νοσοκομείο θα ανακουφίσουν πάρα πολύ τη λειτουργία της παθολογικής, καρδιολογικής και της πνευμονολογικής κλινικής. Συγκεκριμένα θα μεταφερθούν εκεί και το τεστ κοπόσεως και ο υπέρηχος καρδιάς. Θα μεταφερθούν τα γραφεία των γιατρών, των καρδιολόγων, όπου αυτή τη στιγμή είναι μέσα στην παθολογική, και ο χώρος που θα δεσμευτεί θα χρησιμοποιηθεί για να αυξήσουμε τις κλίνες παθολογικής, που και αυτό είναι πολύ απαραίτητο. Όσο αφορά τη λειτουργία της εκκλησίας στο κέντρο της πόλης, η δυσκολία έγκυται στο νομοθετικό πλαίσιο και όχι στις προθέσεις τόσο της εκκλησίας όσο και της διοίκησης του νοσοκομείου. Η πρόθεση και του νοσοκομείου και της εκκλησίας είναι αυτή η εκκλησία να λειτουργεί. Σεβόμαστε την απαίτηση του κόσμου. Δεν είναι ωραίο να υπάρχει μία εκκλησία μέσα στο κέντρο της πόλης και να μην λειτουργεί. Όμως υπάρχουν κάποιες δυσκολίες και αυτό θέλω να τις καταλάβει ο κόσμος, γιατί υπάρχουν δύο διαφορετικές νομοθεσίες. Η νομοθεσία που διέπει τα κληροδοτήματα και τη λειτουργία των νοσοκομείων και η νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία των ναών που ανήκουν στην εκκλησία. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποιες συγκρούσεις ανάμεσα σε αυτά τα δύο νομοθετικά πλαίσια. Βέβαια, επειδή και η δική μας πρόθεση, όπως είπα, και του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη είναι η Εκκλησία αυτή να λειτουργεί, προσπαθούμε να βρούμε με ποιο τρόπο αυτό μπορεί να επιτευχθεί χωρίς να κάνουμε κάποια βασική παρατυπία, για να μην πω παρανομία. Ήταν πολύ καλή η συνάντηση με τον Μητροπολίτη. Ήδη μετά από αυτό έδωσε εντολή, θα λειτουργήσει σήμερα, που είναι και οι πρώτοι χαιρετισμοί, θα λειτουργήσει η Εκκλησία, ελπίζω, και την Κυριακή. Εγώ εχθές το έθεσα θέμα στο Διοικητικό Συμβούλιο για τους όρους που πρέπει να μπουν για να γίνει αυτή η συνεργασία. Επειδή όμως αυτό το θέμα ήταν εκτός ημερησίας διάταξης, δεν πήραμε συγκεκριμένη απόφαση. Θα το επαναφέρω την επόμενη εβδομάδα, όπου θα ζητήσω και μια δεύτερη συνάντηση με τον Μητροπολίτη, Τρίτη ή Τετάρτη. Θεωρώ ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο και θα λυθεί και αυτό το θέμα πάρα πολύ σύντομα. Για την καταβολή των οφειλόμενων χρημάτων στους εργαζόμενους, παρά τις πιέσεις στο Υπουργείο, τα χρήματα δεν έχουν σταλεί ακόμα, πιθανόν λόγω των καταλήψεων που διαδραματίζονται στο τελευταίο διάστημα. 19-12, με το έγγραφο αυτό που δείχνω, έχω ζητήσει την επιχορήγηση ποσού 210.000 ευρώ προκειμένου να καταστεί δυνατή για τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο του 2011 η καταβολή στο προσωπικό του νοσοκομείου μας των 5 κέντρων υγείας αποζημίωση για εργασία αργιών, Κυριακών, εξαιρεσίμων για νυχτερινή και εργασία πέρα του κανονικού ωραρίου. Είναι 210.000 που απαιτείται για να καλύψουμε το διάστημα αυτό. Έχει έρθει η έγκριση.
για επιχορήγηση ποσού 100.000 περίπου γι' αυτό, αλλά έχει έρθει μόνο η έγκριση. Εδώ και πάρα πολλές μέρες προσπαθώ με πολλή πίεση προς το Υπουργείο να επικοινωνήσω να δω πού είναι τα χρήματα. Η έγκριση έχει έρθει, αλλά δεν υπάρχουν πουθενά τα χρήματα. Φυσικά θεωρώ ότι η καθυστέρηση έχει να κάνει και με τις καταλήψεις που έχει το Υπουργείο. Φτάνει να σας πω ότι με όλους όσους επικοινωνώ με το Υπουργείο, επικοινωνώ στα κινητά τους, γιατί το Υπουργείο είναι υποκατάληψη αρκετές μέρες τώρα και θέλω να πιστεύω ότι η καθυστέρηση οφείλεται εκεί. Τώρα πιστεύω ότι πολύ σύντομα και αυτό το θέμα θα λυθεί. Σχετικά με τη λειτουργία κοινοκομείου στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Τρίπολης, θα πρέπει να προηγηθεί έγκριση από τη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας όσο αφορά το θέμα εργοθεραπείας των ασθενών. Ο κύριος Μπισιούλης, ο Ζαφύριος, αντιδήμαρχος, είχε επικοινωνήσει με την αναπληρώτρια διοικητρία στο ψυχιατρίο, την κυρία Γκιόλε, για αυτό το θέμα. Επειδή και εγώ προσωπικά, όχι τόσο σαν διοικήτρια όσο σαν άτομο, είμαι ιδιαίτερα ευαίσθητη σε αυτά τα θέματα, είμαι ήδη σε φιλοζωικό σύλλογο και επειδή θεωρώ ότι ο πολιτισμός δεν έχει να κάνει μόνο με το πώς φερόμαστε και αντιμετωπίζουμε την κοινωνία και τους κατοίκους αυτής, αλλά κάθε τι που είναι ζωντανό σε αυτόν εδώ τον κόσμο, ότι και τα σκυλιά και γενικά τα ζώα θα πρέπει να τύχουν της αντίστοιχης συμπεριφοράς μας. Όμως υπάρχει ένα πρόβλημα. Το να δημιουργηθεί ένα κοινοκομείο στο ψυχιατρίο και έτσι όπως τέθηκε από το Δήμο στα πλαίσια της εργοθεραπείας των ασθενών για να μπορούν και οι ασθενείς να απασχολούνται, αυτό θα πρέπει να το δούμε σε συνεργασία και με τη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας. Εγώ λοιπόν πρότεινα, καταρχήν είμαστε θετικοί, να δώσουμε μία λύση που θα ανακουφίσει και την πόλη και φυσικά θα έχει και κάποιο όφελος και για τους ασθενείς του ψυχιατρίου. Θα ήθελα να γίνει και ζήτησα από τον κύριο Μπισιούλη να μου υποβάλει γράφος την πρόταση και το τι ακριβώς και με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει αυτό, ώστε στη συνέχεια εγώ να επικοινωνήσω με τη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας, γιατί τα τμήματα που υπάρχουν στην εργοθεραπεία και για τα οποία απασχολούνται ασθενείς είναι συγκεκριμένα, βάσει νομοθεσίας. Τώρα, αν αυτό μπορεί να γίνει, αυτό θα πρέπει να μας το πει το Υπουργείο. Θεωρώ ότι είμαστε σε σωστή κατεύθυνση. Ελπίζω ότι και εκεί θα μπορέσουμε να βρούμε ένα κοινό δρόμο σε αυτό το θέμα. Τέλος, η διοικήτρια αναφερόμενη στο πρόσφατο συμβάν με την κλοπή αυτοκινήτου στον χώρο του νοσοκομείου αναφέρει ότι δεν σχετίζεται με την έλλειψη security. Δεν συνδέεται το θέμα της κλοπής με την έλλειψη του security. Καταρχήν, το προσωπικό ασφαλείας δεν ήταν προσωπικό το οποίο απασχολείται στο πάρκινγκ και στον περιβάλλοντα χώρο. Αυτό μπορεί να συμβεί και στο σπίτι μας και κάτω από την πολυκατοικία που έχουμε το αυτοκίνητό μας. Ενημερώθηκα, δυστυχώς στενοχωρήθηκα πάρα πολύ. Η εγκληματικότητα, ξέρετε ότι έχει αυξηθεί πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα. Ζήτησα να ενημέρωση για το αν έχει βρεθεί αυτό το αυτοκίνητο. Με ενημέρωσαν από την ασφάλεια, δεν υπάρχει κανένα νέο, δεν έχει βρεθεί. Εκείνο όμως που θέλω να πω είναι ότι δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Η έλλειψη της ασφάλειας δεν έχει σχέση με την κλοπή. Είναι ένας τεράστιος χώρος, ο περιβάλλον χώρος, το πάρκινγκ είναι μεγάλο. Φαντάζεστε ότι και οικονομικό πρόβλημα να μην υπήρχε, που αυτός είναι ο λόγος που δεν μπορέσαμε να ανανεώσουμε το συνεργείο, το ιδιωτικό συνεργείο φύλαξης, αλλά και οικονομικό πρόβλημα, δεν θα μπορούσαμε να είχαμε τόσα άτομα ώστε να μπορεί να φυλάει το κάθε σημείο 24 ώρες το 24ωρο. Αυτό είναι ένα θέμα που συνέβη, κακό συνέβη, είναι λυπηρό και μάλιστα το λυπηρό είναι ότι συνέβη σε έναν άνθρωπο που την ώρα που νοσήλευε το παιδί του μέσα στη μονάδα την εντατική, είναι πολύ λυπηρό. Δεν ξέρω τι να πω, δηλαδή όλοι είμαστε αναστατωμένοι και ανήσυχοι με όλα αυτά που ακούμε γύρω μας για την αύξηση της εγκληματικότητας.